Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις για το θέμα των οδικών αξώνων. Παρότι βρισκόμαστε ήδη στους πρώτους μήνες την άνοιξη του 2020, φαίνεται για μία ακόμη φορά ότι η μισή Μεσσηνία έχει δρόμους και η υπόλοιπη μισή παραμένει στο απειρόβλητο. Για μία ακόμη φορά παραμένει χωρίς οδικούς άξονες, χωρίς πλούσιο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, και φυσικά την ίδια ώρα να παραμένει στις καλένδες το θέμα του Εθνικού Δρόμου Καλόνερο Τσακώνα και το ριζόμενο σπήλος Μεθόνη. Πάντως, με αφορμή την πρόσφατη πανηλιακή διαμαρτυρία που έγινε στην περιοχή της Βουπρασίας στην Ηλία, διεφάνει χαρακτηριστικά ότι μόνο ο Δήμαρχος Τριφυλίας, ο Γιώργος Λεβεντάκης, και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ήταν παρόν σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, όπου Ηλία, Μεσσηνία και Αχαΐα ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας. Και ο δρόμος είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Στρατικόπλε, έτυχε να σας βρω στον δρόμο, συγγραφέας και λογογράφος, για το θέμα του δρόμου Καλόνερο Τσακώνα. Το ακούω εγώ 20 ολόκληρα χρόνια, είσαστε μεγάλο σε ηλικία, πάνω από 80 χρόνια. Ναι, πάρα πολλά χρόνια ακούγεται, αλλά έργο δεν βλέπω. Δεν ξέρω πού κολλάει. Ίσως κολλάει γιατί θα πρέπει να περάσει από το Άνω Καλόνερο και να γκρεμιστούν ορισμένα σπίτια. Ίσως αποζημιώσεις πρέπει να κάνουν για να χαραχθεί ο καινούργιος δρόμος. Αλλά εκείνο που είναι τώρα εδώ και 20 χρόνια ή και περισσότερο, ακούγεται, λέγεται, προγραμματίζεται, αλλά δεν γίνεται έργο. Θέλει πολιτική βούληση, Πολιτική βούληση. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε και τον κύριο Δημήτρη Στρατικόπλο για το σημαντικό θέμα. Πολιτική βούληση λοιπόν χρειάζεται για το θέμα του δρόμου. Καλόνερο Τσακώνα, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε δει. Και για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η Μεσσηνία και η Τριφυλία και ιδίως η νοτιοδυτική Μεσσηνία παραμένει σε φάση υπανάπτυξης. Πόσα χρόνια άραγε θα περάσουν για να ξεκινήσει ένας δρόμος που έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Αναρωτιούνται οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε στα κάγκελα και αγανακτισμένοι για αυτήν δρόμους, όπου το χειρότερο όλων είναι ότι θυσιάζονται ανθρώπινα θύματα. Μόνο στον δρόμο Καλόνερο Τσακώνα την τελευταία δεκαετία έχουμε πάνω από 50 νεκρούς.